ευχαριστώ πολύ στον Ασίτη. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα σε ορισμένα προβλήματα των εργαζομένων. Ο τουρισμός, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι σήμερα ο δυναμικότερα αναπτυσσόμενος τομέας της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος καταγράφει ικανοποιητικές επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας, δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης. Σχεδόν ένας στους 5 κατοίκους της χώρας μας απασχολείται άμεσα ή έμεσα στο τουρισμό, στο τουριστικό τομέα. Υπολογίζεται ότι η τουριστική κατανάλωση επηρεάζει το 60% των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Με ένα μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού μπορεί να επιτευχθεί μια ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής μέσα από ένα νέο μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας. Με τη δημιουργία νέων τουριστικών προορισμών, την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων, την προβολή ειδικών μορφών τουρισμού, την προσέγγιση επενδύσεων σε νέες και βελτιωμένες τουριστικές υποδομές, θα συντελέσει στην προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο και θα αυξήσουν τα έσοδα και την απασχόληση. Είναι ο κλάδος που άντεξε στις διαλυτικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και παρά τη συχνή μεγέθυνση και ρεκόρ επισκεψιμότητας και εσόδων, η εργοδοτική ασυδοσία έχει επιφέρει βίαιες και άνισες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και έχει καταστήσει τη θέση των εργαζομένων επισφαλή αφού αδυνατούν να προβάλλουν στα στοιχειώδεις αντιστάσεις. Η αγορά εργασίας είναι απολύτως απορριφθισμένη και χειραγωγούμενη, επικρατούν πλέον οι ευέλικτες μορφές εργασίας, όπως ξέρετε, θηριώδη ποσοστά αδήλωτης εργασίας, με ζωφερές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, βίαιες ή μη νομότυπες διαδικασίες, περικοπές στους μισθούς αλλά και μάλλες διαδρομές του χρήματος, καθώς και απλήρωτες αποδοχές που δοκιμάζουν βάναυσα την επιβίωση των εργαζομένων και την κοινωνική συνοχή. Η πραγματική απασχόληση με βάση και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνει να υποφελήθηκε αφού οι εργοδότες υποκαθιστούν τις θέσεις απασχόλησης είτε με πλαστές συμβάσεις ορισμένου χρόνου είτε με προσωπικό ευκαιρίας όπως η ψευδομαθητεία και οι επιταγές εισόδου vouchers, η παραχώρηση δηλαδή φθηνών εργατικών κεντριών, εις βάρος πάντων των ασφαλιστικών ταμείων πάνω απ' όλα, θέσεις που αποκλιμακώνουν πλασματικά και προσωρινά τους δείκτες ανεργίας. Αλλά πρόκειται για ευκαιριακή προσωρινή απασχόληση που δεν δίνει διέξοδο στην απορρόφηση της ανεργίας. Αναμένοντας τα τελικά συμπεράσματα, όσο πλησιάσουμε τις καταληκτικές ημερομηνίες επαναπρόσληψης με το άνοιγμα των ξενοδοχείων, η εκτίμηση είναι ότι οι εργασιακές σχέσεις επιδεινώνονται. Ζητάμε λοιπόν να γίνουν δεκτές οι θέσεις μας για υπεράσπιση και διασφάλιση του νόμου 1876-90 που και ειδικότερα στο θέμα υποχρεωτικότητας και εκτελεσιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Απαιτούμε την κατάργηση του νόμου 4387-2016 και των υπουργικών αποφάσεων οι οποίες επέβαλαν το νέο κούρεμα στο ΕΦΑΠΑΞ των ξενοδοχοϋπαλλήλων, το οποίο πλέον οδηγείται σε επίπεδα επιστροφής εισφορών και την επαναφορά στο δικαίωμα λήψης του ΕΦΑΠΑΞ με την 20ετία. Εργασιακές σχέσεις, ωράριο, κατάργηση των νόμων που προβλέπουν την ελαστικοποίηση της εργασίας, πλήρη απασχόληση, αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, ενίσχυση των άνεργων, διασφάλιση των θέσεων εργασίας χωρίς απολύσεις, επιμήκυση του χρόνου εργασίας, του χρόνου ανεργίας, συγγνώμη, αύξηση των εισοδημάτων με επαναφορά του 13ου και 14ης σύνταξης. Για το ασφαλιστικό, την εξάλληψη της μαύρης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής και την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Ενίσχυση που σέβεται για τον αποτελεσματικό έλεγχο. Με δύο επιθεωρητές εργασίας στο Λασίδι δεν υπάρχει ποτέ να μπει τάξη στο νομό μας. Για το
μέτωπο κατά της ανεργίας και ακρίβειας, άμεση αλλαγή της κοινή πολιτικής απόφασης για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών από 17% που είναι σήμερα στο 5%, βελτίωση και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών, αναβάθμιση ποιότητας τουριστικού προϊόντος, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, παροχής υπηρεσιών και τέλος επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και προβολής της χώρας μας. Δεν πιστεύω να σας κούρασα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα προβλήματα των εργαζομένων είναι πάρα πολλά και καθημερινά. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ματώνουν, κυριολεκτικά ματώνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.